Σημαντικές μαρτυρίες που φαίνεται να καίνε τον 28χρονο ύποπτο έχουν ενώπιόν τους οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος φέρεται να είναι ένα από τα 5 πρόσωπα που μετέβησαν σε κατάστημα με υλικά οικοδομής, ώστε να αγοράσουν τη σκάλα που χρησιμοποίησαν ο 37χρονος καταζητούμενος και ένα άλλο πρόσωπο αγνώστων στοιχείων για τον εμπρισμό στο δικαστήριο Λεμεσού. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές μαρτυρία, θέλει τον 28χρονο κατά τον επίμαχο χρόνο να βρισκόταν στην περιοχή του δικαστηρίου. Ο ύποπτος αρνείται ανάμειξη στην υπόθεση και δίνει ισχυρισμούς που δεν πείθουν τους ανακριτές. Η φωτιά έχει τεθεί σε αίθουσα του δικαστηρίου που βρίσκεται στον πρώτο όροφο στην πίσω πλευρά. Εντός της μικρής αίθουσας φυλάκονταν πρόχειρα τεκμήρια τριών σοβαρών υποθέσεων που βρίσκονταν σε εξέλιξη ενώπιον του κακουριοδικείου Λεμεσού, με τους ανακριτές να εστιάζουν τις έρευνες στην υπόθεση του εργαστηρίου παρασκευής ναρκωτικών.